Μήνυμα πως δεν θα επιτρέψει τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ο Στέφανος Κασελάκης προς την εσωκομματική αντιπολίτευση, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά όσων έφυγαν ή ετοιμάζονται να φύγουν από την Κουμουνδούρου. Δεν θα αφήσω κανένα να τελειώσει το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι προφανώς η εκλογή μου, η οποία άλλαξε πολλές καριέρες και φιλοδοξίες, έχει αντιδράσεις. Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παραδέχθηκε πως η εκλογή του προήλθε από έλλειμμα λειτουργίας που υπήρχε στον ΣΥΡΙΖΑ. Εάν το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούσε καθώς έπρεπε, θα υπήρχε προφανώς κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να έπαιρνε τη θέση μου σήμερα, να μην ήμουν εγώ. Δεν είναι ένδειξη κομματικής, ας το πούμε, σωστής λειτουργίας το ότι εκλέχτηκα. Καταλαβαίνετε, το παραδέχομαι αυτό. Αναφερόμενος στην πολεμική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, υποστήριξε πως δεν ήταν ο εαυτός του και αντέστρεψε τα βέλη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης περί τραμπισμού. Δεν αισθάνομαι ότι ήμουν ο Στέφανος το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Δεν αισθάνομαι ότι ήμουν ο εαυτός μου. Αλλά όπως είπα, δεν θα αφήσω στην Κεντρική Επιτροπή, λέω, Έλενα. Ναι. Οι απόψεις μου είναι 100% αντίθετα στον Ντόναλντ Τραμπ. 100%. Εμείς είμαστε στη σωστή μεριά της ιστορίας. Οι διεργασίες στο απέναντι στρατόπεδο πάντως είναι πυκνές, με τον ανεξάρτητο πλέον Ευκλήδη Τσακαλώτο να αποκαλύπτει πως ο στόχος μιας νέας κοινοβουλευτικής ομάδας είναι εφικτός. Νομίζω είναι ένας εφικτός στόχος. Νομίζω ότι μια τέτοια κοινοβουλευτική ομάδα θα καλύπτει μια μεγάλη γκάμα θεμάτων. Αυτοί οι 10 που συζητούνται, οι 10 ή 12, νομίζω καλύπτουν με πολύ σοβαρό τρόπο μια μεγάλη γκάμα θεμάτων. Νομίζω ότι υπάρχει μια γενική ιδέα ότι θα είναι κάτι περισσότερο από φόρουμ διαλόγου και κάτι λιγότερο από κόμμα. Θα πάρουμε πρωτοβουλίες τις επόμενες μέρες, οι οποίες θα ολοκληρώσουν μια διαδικασία να μπορούμε να πάμε μαζί ή να μην πάμε μαζί. Με το χρόνο της εξόδου της ομάδας Αξιόγλου να μετρά αντίστροφα, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ καλούν τα μέλη της να το ξανασκεφτούν και οι ίδιοι αποχωρήσαντες εξαπολύουν πειρά κατά του Στέφανου Κασελάκη. Θέλω να πιστεύω ότι θα ξανασκεφτούν οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες. Θεωρώ ότι δεν είναι ανυπέρβλητες οι διαφορές. Οφείλουμε να πούμε ότι και ο Στέφανος Κασελάκης έκανε άνοιγμα. Την πολιτική, το ήθος, το ύφος, τη μαγιά, την εχθροπάθεια, τις απειλές είναι εκτός τόπου και χρόνου όλων των παραδόσεων. Δεν θα χρησιμοποιούσα τον ορισμό αποστάτες, αλλά υφίσταται όντως, και αυτό είναι αντικειμενικό, ένα σοβαρό πολιτικό πρόβλημα. Mm-hmm. Και στην ιστορία του κόμματός μας, όταν κάποιος είχε πολιτικές διαφωνίες και σε αυτά τα χρονικά σημεία, δηλαδή λίγο μετά από μια εκλογική αναμέτρηση, παρέδιδε πάντοτε την έδρα. Καλό θα ήταν βεβαίως να βγούμε από αυτό χωρίς να έχουμε αυτό το μεγάλο τραύμα και την αποχώρηση της ομάδας της Εύης Αξιόγλου. Η επόμενη Κεντρική Επιτροπή είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 10 Δεκεμβρίου.